ιστορία μου, αμαρτία μου. Τόση χρόνια πριν, στις 6 Αυγούστου του 1999, μία από τις πιο σημαντικές λαϊκές φωνές, εκείνη της Ρίτα Σακελαρίου, σιγούσε. Όχι για πάντα, καθώς τα σουξέ που άφησαν εποχή συνεχίζουν να ξεσηκώνουν τους λάτρεις του ελληνικού τραγουδιού σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, όμως οι αναμνήσεις δεν σβήνουν, μας λέει ο πρωτότοκος γιος της Ρίτας, Τάκης Θέμελης, που βρέθηκε για μία ακόμα φορά στην Κρήτη, το νησί που γεννήθηκε η Ρίτα, τον τόπο που αγάπησε και δεν ξέχασε ποτέ. Δεν έχει πεθάνει για μένα, ναι. 20 χρόνια είναι, δεν έχει φύγει ποτέ, μου λείπει. Η καταγωγή της ήταν εδώ πέρα, από τη Σιτή, από το Χαμέζι, το χωριό Χαμέζι. Αυτός έφυγε από εδώ πολύ μικρή. Από εδώ έφυγε πάρα πολύ μικρή. Φτωχή ιστορία, δεν υπήρχε τίποτα, ας πούμε, που φύγανε από εδώ πέρα με τα δύο αδέλφια της υπόλοιπα, με τη μάνα της και πήγανε Αθήνα. Ναι. Από εκεί άρχισε ταλαιπωρία, εργοστάσια, παπαστράτο, λιπάσματα, σκουπίδια, πάγο, ψωμί να πουλάει. Η Ρίτα Σακελαρίου ξεκίνησε σχεδόν τυχαία την καριέρα της. Όπως θυμάται ο γιος της, τραγουδούσε στο σπίτι της όταν την άκουσαν δύο άντρες που έκαναν καντάδα στις γειτονιές. Τότε της πρότειναν μαγεμένη από τη φωνή της να τραγουδήσει σε μια ταβέρνα στο Πέραμα. Η Ρίτα δέχτηκε. Στην αρχή δούλεψε με ελάχιστα χρήματα, θεμελιώντας τη μετέπειτα καριέρα της που ξεκίνησε όταν την ανακάλυψε ο στιχουργός Στέλιος Χρυσίνης. Ήταν η αρχή μιας λαμπρής καριέρας που απογειώθηκε με το θρυλικό πια τραγούδι «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Δεν ξεκίνησε, απλώς τραγουδούσε στο σπίτι μέσα και πέρασαν, τότε κάνανε καντάδες που λένε. Και της είπαν, Ρίτα, θα έρθεις το βράδυ να τραγουδήσεις μαζί μας. Και έτσι. Πήγε κρυφά βέβαια από την οικογένειά της. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Πιστός θαυμαστής της Ρίτας Σακελαρίου ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η χρυσή φωνή του ελληνικού πενταγράμμου ήταν εκείνη που τον έκανε να σηκωθεί και να χορέψει μπροστά στο φακό σε μια πόζα που άφησε εποχή. Τον Ανδρέα ήταν και φίλη και σαν καλλιτέχνης την ήθελε. Ο Ανδρέας σαν καλλιτέχνης πήγαινε στα μαγαζιά που τραγουδούσε. Δεν ήταν κομματοποιημένη η Ρίτα. Ήταν Ανδρέας γιατί ήταν ο άντρας, έλεγε ο άντρας. Της άρεσε πάρα πολύ σαν αρσενικό. Ναι. Πώς γνωρίστηκαν? Γνωρίστηκαν στα νυχτερινά κέντρα. Ο Ανδρέας πάντα ήταν, του άρεσε να χορεύει. Η Ρίτα Σακελαρίου ηχογράφησε 36 δίσκους, ενώ τα τραγούδια της έχουν περάσει τα σύνορα της Ελλάδας. Μάλιστα, μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες του Ισραήλ, η Γκέλια, βρίσκεται στην Κρήτη και μας μίλησε για το μεγάλο πάθος της για τη Ρίτα και το πόσο γνωστή και αγαπητή είναι στο Ισραήλ. Εγώ γνώρισα τα τραγούδια της Ρίτας μέχρι, εγώ νομίζω, είναι 30 χρόνια. Από πριν 30 χρόνια. Και μου αρέσει πάρα πολύ το πρώτο τραγούδι. Που μου αρέσει πάρα πολύ ήταν ένα τραγούδι, πες μου ακόμα. Το τραγούδι «Ο κοντό με την γραβάτα» δεν θα το πει. Το αρέσω, παιδί μου, αρέσω, δεν θα το πει. Και έκλαιγε. Και έλεγε, δεν τα λέω τα τραγούδια αυτά. Μετά όμως, τόσο μετά όμως ευχαριστήθηκε εκείνη και η παραγωγή και οι εταιρείες. Δεν με στεναχωρεί γιατί ζει ακόμα για μένα. Ναι. Δεν έχει φύγει. Η Ρίτα Σακελαρίου πέθανε στις 6 Αυγούστου του 1999. Η φωνή όμως της μεγάλης αυτής τραγουδίστριας συνεχίζει να μαγεύει μικρούς και μεγάλους, εκείνους που την έζησαν, αλλά και τους νέους που τη γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια της.